Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τελευταία ημέρα του Φλεβάρη. Παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Ένα ακόμα εμπόδιο για την έναρξη των υπολοιπόμενων εργασιών στο φράγμα Κόρης Γεφύρη εγείρεται από τα μηχανήματα του προηγούμενου αναδόχου, της εταιρείας δηλαδή Όμηρος, που παρά τη λύση της εργολαβίας παραμένουν στο σημείο. Με έγγραφό του λοιπόν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί την εταιρεία Όμηρος ΑΕ να απομακρύνει μέσα στο επόμενο δεκαήμερο τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τις προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων από το χώρο, προκειμένου να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει τις υπολοιπόμενες εργασίες ο νέος εργολάβος. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν συμμορφωθεί, το Υπουργείο θα αναλάβει τις σχετικές πρωτοβουλίες, δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γανιάρης. Επιπλέον, ο ίδιος ανακοινώνει ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται στοιχείο τεχνοκράτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πραγματοποιήσει τεχνικό έλεγχο στο έργο που έχει ήδη εκτελεστεί. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας υπόθεσης που ταλαιπώρησε τους Χιώτες και λίγο πριν την ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου για το νησί, εκτιμά ο Κώστας Γανιάρης στις δηλώσεις του. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχει αποσταλεί μία επιστολή προς την Όμηρος ΑΕ από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Γεωργίας, η οποία καλεί την συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία μέχρι στιγμής προχωρούσε το φράγμα Κόρης Γεφύρη εντός 10 ημερών, να εγκαταλείψει το εργοτάξιο απομακρύνοντας μηχανήματα και κατασκευές, έτσι ώστε να μπορέσει να εγκατασταθεί ο νέος εργολάβος, ο οποίος έχει επιλεγεί μέσα από έναν διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό. Ένα άλλο θέμα για το οποίο μας ενημερώνει, γιατί αυτή η επιστολή κοινοποιείται και στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου, είναι ότι το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου θα επισκεφθεί και θα ελέγξει το έργο ο Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη διαφωνία των κατοίκων της Λαγκάδας τώρα προκαλεί για μια ακόμα φορά η πολιτική της ΔΕΙΑΧ. Αιτίας της σύγκρουσης αυτή τη φορά είναι η εκμετάλλευση του νερού από το γιβάρι της Λαγκάδας, με το θέμα μάλιστα να συζητείται εκτός ημερήσιας διάταξης στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως λοιπόν καταγγέλουν οι κάτοικοι, είχε συμφωνηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΙΑΧ να επιτραπεί η εκμετάλλευση της υπερχείλισης της πηγής στο γιβάρι για την ίδρυυση της πόλης. Ωστόσο, η ΔΕΙΑΧ, εκμεταλλευόμενη αυτή τη σύμφωνη γνώμη των κατοίκων, όπως είχε εκφραστεί και σε τοπικό συμβούλιο, προχώρησε στην αλλαγή των αρχικών σχεδίων, επιχειρώντας να κατασκευάσει δεξαμενή και χωρίς βέβαια να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των κατοίκων και φυσικά οι απαιτούμενες άδειες και μελέτες σε μια περιοχή μάλιστα η οποία θεωρείται προστατευόμενη. Ο Μιχάλης Φιτούσης από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ, υποστήριξε ότι τελικά η ΔΕΙΑΧ αποφάσισε να μην κάνει τη δεξαμενή την οποία ξεκίνησε, αλλά να τραβάει νερό από την αντλία που υπάρχει ήδη, πράγμα που σημαίνει ότι όταν η αντλία δεν δουλεύει για τα συγκεκριμένα χωριά, τότε το νερό θα καταλήγει στη Χίο. Τελικά και μετά από συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και προκειμένου να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ο Δήμαρχος Χίου πρότεινε και το Συμβούλιο έκανε τελικά αποδεκτή κατά πλειοψηφία την πρότασή του να μην προχωρήσει καμία ενέργεια της ΔΕΙΑΧ στο Γιβάρι μέχρι να εκπονηθούν και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες μελέτες. Δεν πάμε κάπου να παρέμβουμε και να πάρουμε νερό από αυτό που δεν υπάρχει για να δώσουμε σε κάποια άλλη περιοχή. Το νερό που τρέχει στη θάλασσα από το Δελφίνι, αντί να πηγαίνει στη θάλασσα, το παίρνουμε και το δίνουμε στην πόλη της Χίου. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια και στο Γιοβάρι, το νερό αυτό που τρέχει μέσα στη θάλασσα, να προηγηθεί μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκεί συμφωνήσαν και οι κάτοικοι και το Τοπικό Συμβούλιο. Και εφόσον υποβληθεί η περιβαλλοντική μελέτη, η οποία θα μας λέει ότι μπορείτε να παίρνετε τόσο νερό βάσει τη στάδια περιβαλλοντική μελέτη για αυτούς τους μήνες, Μάρτιο, ξέρω εγώ, Απρίλιο, που είχε πολύ νερό, γιατί μετά δεν έχει νερό. Το χρησιμοποιούν και σε άλλες περιοχές. Όλα θα λυθούν, παρακαλώ. Ακούστε τώρα. Να συμφωνήσουμε κάτι, κύριε Δήμαρχε, επί της διαδικασίας για να είμαστε καλοί. Δήμαρχε αυτή τη στιγμή δίνει απαντήσεις και καταθέτει άποψη. Όταν έρθει η ώρα να το κουβεντιάσουμε, θα τα πούμε. Θα μείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον κόδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των οδηγών των απορριμματοφόρων έκρουσαν στο χθεσινό Συμβούλιο οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δήμο της Χίου, καθώς και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Καθαριότητας, λέγοντας ότι οι συνάδελφοί τους καθημερινά βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή τους προκειμένου να μεταφέρουν τα απορρίμματα στο νέο Χιτά, στον Πόδωρα. Ο λόγος φυσικά είναι ότι ο δρόμος που οδηγεί στο Χιτά δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει ασφαλτοστρωθεί, ενώ σε ορισμένα σημεία, όπως είπαν οι
εργαζόμενοι είναι αρκετά στενός, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να περάσουν ταυτόχρονα δύο οχήματα. Οι εργαζόμενοι λοιπόν ζήτησαν από την Δημοτική Αρχή να αναλάβει πρωτοβουλίες μέχρι να ολοκληρωθεί ο δρόμος και να φροντίσει ούτως ώστε τα απορριμματοφόρα να προσεγγίζουν με ασφάλεια τοχητά. Να πούμε μάλιστα ότι ακούστηκαν διάφορες φωνές από συμβούλους που ζητούσαν την επαναλειτουργία του ΧΑΔΑ μέχρι την ολοκλήρωση του δρόμου, που σύμφωνα με τον Δήμαρχο υπολογίζεται να είναι έτοιμος μέσα στο καλοκαίρι, μιας και στην παρούσα φάση γίνεται η δημοπράτηση του έργου από την Περιφερειακή Ενότητα της Χίου. Τελικά να πούμε ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κ. Μαρτάκης, επεσήμανε ότι έχει έρθει ήδη σε συνεννόηση με τον αντιπεριφερειάρχη, τον Μανώλη Κράκαρη, προκειμένου να εξεταστούν από κοινού ποιες ενέργειες και εργασίες θα μπορούσαν να γίνουν στον δρόμο, στο συγκεκριμένο δρόμο άμεσα, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της προσέγγισης των οχημάτων. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι ήταν έντονες οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης όσον αφορά την πολιτική γενικότερα της καθαριότητας και τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής, με τον Γιάννη Χαλιορή μάλιστα να επισημαίνει ότι εδώ και μήνες έχει ζητήσει να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, χωρίς όμως το αίτημά του να έχει γίνει δεκτό. Ενώ με βάση τον ορθολογισμό και την κοινή λογική ένα τέτοιο έργο θα απαιτούσε παράλληλα με την ολοκλήρωση του έργου, του ΧΙΤΑ δηλαδή, θα απαιτούσε και την ολοκλήρωση του δρόμου που οδηγεί στο ΧΙΤΑ, εδώ έχουμε να κάνουμε με τον απόλυτο παραλογισμό, ο ΧΙΤΑ να έχει ολοκληρωθεί και ο δρόμος που οδηγεί στο ΧΙΤΑ να μην έχει ακόμα δημοπρατηθεί. Και το πρόβλημα προκύπτει από την άποψη ότι ο ΜΕΝ ΧΙΤΑ είναι στη δικαιοδοσία νομικού προσώπου που υπάγεται στο Δήμο, ο ΔΕ δρόμος είναι στη δικαιοδοσία της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Ο δρόμος ο οποίος πηγαίνει στον ΧΙΤΑ στη θέση Πόρα δεν έχει καμία σχέση, όπως συγχωρίστηκε δυστυχώς Δήμαρχε, και δεν ξέρω αν έχει πάει και να το σκεφτείς, με τον δρόμο που πηγαίναμε στο ΧΑΔΑ. Ο δρόμος που είναι στο ΧΙΤΑ εδώ είναι συνάδελφοι δηλαδή, οδηγεί όλοι. Και αν λέω ψέματα, να σηκωθεί κάποιο και να με διαψεύσει, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε συνάδελφοι και όχι προϊστάμενοι. Ο δρόμος έχει 3 μέτρα, 3,5 και μόνο σε 2-3 σημεία είναι 5 και 6 μέτρα. Σε 2-3 σημεία. Όταν συναντηθούν 2 αυτοκίνητα, πρέπει να κάνουν 200 μέτρα πίσω. Το έδαφος από την έξω πλευρά είναι σαφρό, είναι κρεμός, είναι βουνά. Οπότε δεν μπορεί κάποια στιγμή να γίνει το μοιραίο. Το έργο της ένταξης του δρόμου με προϋπολογισμό 700 χιλιάρικα ήταν από τον Οκτώβριο του 2010. Εγώ προσωπικά ασχολήθηκα πάρα πολλές φορές, αλλά όπως είπε και ο Γαϊτάνος, είναι τέτοιο το σύστημα. Άλλος να έχει την αρμοδιότητα των δρόμων, άλλος να έχει την αρμοδιότητα της κατασκευής του έργου, άλλος να έχει την αρμοδιότητα του ενός του άλλου και να μην συντονίζονται οι υπηρεσίες. Το θέμα τώρα της διαθεσιμότητας των δημοτικών υπαλλήλων ήρθε για μια ακόμα φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, μιας και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, παρά την απόφαση του Πρωτοδικείου της Χίου, έχει ζητήσει από το Δήμο να προχωρήσει η διαθεσιμότητα για τους 12 υπάλληλους και μάλιστα εξέδωσε την λίστα των υπηρεσιών που οι συγκεκριμένοι μπορούν να μετακινηθούν εδώ στη Χίο. Τώρα, την ίδια στιγμή, όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, λόγω της νησιωτικότητας εξαιρέθηκαν από το μέτρο της διαθεσιμότητας οι εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Αιγαίου, αλλά το ίδιο, όπως είπαν, δεν έχει γίνει για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τη δέσμευση λοιπόν ότι η Δημοτική Αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια τους ώστε να μην ισχύσει το μέτρο και για τους εργαζόμενους του Δήμου της Χίου, εξέφρασε για μια ακόμα φορά ο Δήμαρχος, ενώ την άποψη ότι κανένας εργαζόμενος δεν περισσεύει, κατέθεσε από την πλευρά του ο Γιάννης Χαλιορής με τον Μάρκο Σκούφαλο από τη Λαϊκή Συσπήρωση να επισημαίνει ότι οι πολιτικές αυτές χρειάζονται να έχει συνεχιζόμενο αγώνα προκειμένου να ανατραπούν. Από την πρώτη στιγμή εναντιωθήκαμε σε αυτή την υπόθεση, ταχθήκαμε με τους εργαζόμενους, δικαιωθήκαμε στα δικαστήρια και ο αγώνας συνεχίζεται. Και πιστεύω ότι αυτή η τακτική θα ανατραπεί. Από εκεί και πέρα, στο διατάφτερο, βγαίνουν λοιπόν από το Υπουργείο Ιστορικών καταστάσεις και λέει ότι πείθεται κόσμο να γίνει εσωτερική κινητικότητα έτσι όπως θα λέει. Και αφήνουν πάλι το Δήμο μας, τα νομικά πρόσωπα, σε επίπεδο νομού Χίου, τους άλλους Δήμους και τα άλλα νομικά πρόσωπα. Δεύτερο ατόπιο. Και αναγκαστικά αυτοί οι 12 υπάλληλοι θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ άλλων φορέων. Αστυνομία, εισαγγελία. Μα ακούσε εδώ ο συνάδελφος εάν έχουμε ένα οργανόγραμμα. Βεβαίως και έχουμε ένα οργανόγραμμα το οποίο
καν, δεν πλησιάζει καν στην, στην κάλυψή του, είναι σε ένα ποσοστό της τάξης του 50%, αν το μεταφράζει. Ναι, και αν είναι. Που σημαίνει ότι μας λείπουν άλλοι τόσοι υπάλληλοι. Εγώ δεν λέω να πούμε να διεκδικήσουμε σε αυτή την περίοδο προσλήψεις, αλλά οφείλουμε να υπερασπιστούμε τους εργαζόμενους, γιατί πραγματικά παρέχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες θα στερηθούν στη συνέχεια, αν αυτοί απομακρυνθούν από τους συμπολίτες μας. Και είμαι σύμφωνος στο πνεύμα που λέει ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε την νομιμότητα, και η νομιμότητα επιβάλλει και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και σε κάθε ένα από τους πολίτες, αυτά ορίζει το Σύνταγμα, να περιφορεί και να σέβεται τις εκφάσεις των αρμοδίων δικαστηρίων. Εμείς ομόφωνα ως Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε τοποθετηθεί να στηριχτούν οι εργαζόμενοι. Αυτή όμως η κατεύθυνση πρέπει να συνεχίσει, διότι έχει δίκιο σε αυτό το σημείο ο Πρόεδρος, ότι όντως, παρά τις αποφάσεις που έχουμε πάρει, παρά τις γενναίες δικαστικές αποφάσεις, γιατί, ξέρετε, η δικαιοσύνη δεν είναι τυφλή, είναι ταξική, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει γενναιότητα σε δικαστές και έχουν ταχθεί κάποιοι από αυτούς στο πλευρό των εργαζομένων λόγω δικαιοσύνης, όχι λόγω το ότι υπάρχει κάτι άλλο πίσω από όλα αυτά τα ζητήματα. Την αντίθεσή τους στην πρόθεση των σούπερ μάρκετ Σβερόπουλος να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις του υποκαταστήματος στο νοσοκομείο, στην περιοχή του νοσοκομείου, εξέφρασαν οι παραγωγικοί φορείς του νησιού που έδωσαν το παρόν στην χθεσινοβραδινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εμπορικός Σύλλογος, ο ΕΒΕ, Επιμελητήριο και Εργατικό Κέντρο δήλωσαν την αντίθεσή τους σε μια τέτοια ενέργεια της επέκτασης των σούπερ μάρκετ στην περιοχή του νοσοκομείου, που όπως είπαν θα ταράξει τις ισορροπίες στην περιοχή, αθετώντας μάλιστα σχετική συμφωνία που είχε γίνει αρχικά με τη συγκεκριμένη αλυσίδα και ζητώντας από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην δώσει την συγκεκριμένη άδεια που ζητά η εταιρεία. Να πούμε πάντως ότι το θέμα δεν συζητήθηκε, αναβλήθηκε τελικά για δεύτερη μάλιστα φορά και αναμένεται να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο λόγος είναι ότι από ό,τι ξέρουμε η επιχείρηση Βερόπουλου θέλει να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της. Όπως είναι γνωστό, πριν από χρόνια υπάρχει νόμος ο οποίος επιτρέπει στοιχείο καταστήματα μέχρι 500 μέτρα. Πιστεύουμε ότι ο νόμος είναι σωστός με βάση την ανταγωνιστικότητα και την ίση αντιμετώπιση της αγοράς στις μικρές οικονομίες όπως είναι ηχείος, και γι' αυτό ακριβώς υποστηρίζουμε και ζητάμε το Δημοτικό Συμβούλιο να μην δώσει την έγκριση αυτή και να μην επιτρέψει στην επιχείρηση Ευρώπη και σε οποιαδήποτε άλλη φέρα επιχείρηση, όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, να επεκτείνει περισσότερο τη δραστηριότητα. Έχει την ίδια άποψη με το προλύσατε από τον Εμπορικό Σύλλογο. Το μόνο που ήθελα να συμπληρώσω εγώ είναι ότι όταν αυτός ο νόμος έγινε, και προφανώς ο νομοθέτης είχε κάποιο σκεπτικό γι' αυτό. Και το σκεπτικό του ήταν να προστατέψει και την αγορά. Ναι, όπως ξέρουμε, ο νόμος 23-23 του 1995 ζητούσε και τη γνώμη του Οικείου Επιμελητηρίου. Με ένα νόμο πριν ένα χρόνο νομίζω, καταργήθηκε η σύμφωνη γνώμη του Οικείου Επιμελητηρίου και τώρα πια είναι το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς καλούμε το Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους να στηρίξουν την τόπια αγορά και να μην δώσουν άδεια λειτουργίας στην αίτηση που ζητάει η εταιρεία Βερόπουλος ΑΕΒΕ. Μπορώ να θέλω να σε συνέχεια στο τοποθέτηση του Επιμελητηρίου. Με τον νόμο του 1995 χρειαζόταν η γνώμη του Επιμελητηρίου και η γνώμη του ΝΟΚΕ, της Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. ΝΟΚΕ στοιχείο δεν ιδρύθηκε ποτέ. Υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή Επιτροπή Διαβούλευσης και θα μπορούσε ούτως ή άλλως το θέμα αυτό να περάσει από την Επιτροπή Διαβούλευσης. Τελικά, βέβαια, το Δημοτικό Συμβούλιο ακούει τη γνώμη, αλλά δεν τον δεσμεύει να την ακούσει. Βέβαια, ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Το θέμα της λειτουργίας του Ταμείου της ΔΕΗ της Χίου μόνο για δύο φορές την εβδομάδα θίγει με επιστολή του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, ο Τάσος Κόσταλος, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την διαρκώς αυξανόμενη προσέλευση των πολιτών στο Ταμείο προκειμένου να ρυθμίσουν την καταβολή των οφειλών τους. Στην επιστολή, λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο κύριος Κόσταλος σημειώνει
Με την επιλογή της αυτή η ΔΕΗ ταλαιπωρεί αφάνταστα τους καταναλωτές και τους πολίτες, αναγκάζοντάς τους να πάνε άλλη ημέρα για το διακανονισμό και τη ρύθμιση και άλλη ημέρα για να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Μάλιστα, ο κ. Κόστολος τονίζει ότι ακόμα και τα 1 ή τα 2 ευρώ που αναγκάζονται να πληρώσουν οι καταναλωτές για να εξυπηρετηθούν και να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους είτε σε εμπορικά καταστήματα είτε σε τράπεζες, είναι ιδιαίτερο σημαντικό ποσό υπό τις παρούσες χρονικές συνθήκες, τις συνθήκες που διανύουμε, και ζητά την επανεξέταση της συγκεκριμένης απόφασης από την διοίκηση της εταιρείας. Τώρα, ένσταση κατά της απόφασης της Περιφερειακής Ενότητας να τον κηρύξει έκπτωτο άσκησε ο εργολάβος που εκτελεί το πρώτο τμήμα της οδού Χίου Καρδαμήλων και συγκεκριμένα το κομμάτι από το Μεστινίδη μέχρι και του Παντουκιός. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Κράκαρη, κυρίαρχος στόχος πέρα των άλλων για την Περιφερειακή Ενότητα είναι η ολοκλήρωση της γέφυρας στο Παντουκιός και προς αυτή την κατεύθυνση στρέφονται όλες οι ενέργειες και οι κινήσεις. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τη δηλώνει σχετικά με το θέμα ο κ. Κράκαρης. Όσον αφορά για την γέφυρα του Παντουκιούς, έγινε η πρώτη σκηροδέτηση πριν από 15 περίπου ημέρες. Τώρα είμαστε στη φάση όπου γίνεται, κατασκευάζεται ο οπλισμός για την, και ετοιμάζεται δηλαδή ο ανάδοχος για την σκηροδέτηση της δεύτερης τρώσης. Και απομένουν τα πεζοδρόμια. Δηλαδή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θεωρώ ότι σε λίγο χρονικό διάστημα η γέφυρα θα είναι ολοκληρωμένη. Βέβαια, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία άπτονται κάποιες ποινικές δράσεις οι οποίες έχουν επιβληθεί. Μάθημα καινοτομίας ακόμα και σε έμπειρους επιχειρηματίες μπορεί να διδάξει η κίνηση και η πρωτοβουλία μιας ομάδας 5 μαθητών από το ΕΠΑΛ των Καρδαμήλων που μαζί με τον καθηγητή τους, τον Θεόδωρο Κούκια, έστησαν μια εικονική επιχείρηση στο διαδίκτυο. Οι μαθητές λοιπόν έχουν δημιουργήσει μια ιστοσελίδα, το Hio Sales Detectives όπως έχει ονομαστεί, η οποία αναδεικνύει και προβάλλει τις προσφορές των τοπικών επιχειρήσεων που αφορούν το νεανικό κοινό και όχι μόνο. Στόχος μας είναι να παρακινήσουμε τους τοπικούς επιχειρηματίες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια προστασίας εισοδήματος του νέου καταναλωτή, δημιουργώντας πακέτα προσφορών, λέει η διευθύντρια της επιχείρησης, η Δήμητρα Στήρου, με την υπεύθυνη του μάρκετινγκ, την Κρυσταλία Μπουλάνα, επισημαίνει ότι ο στόχος έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό, μιας και ήδη περίπου 30 χιώτικες επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει σχετικές προσφορές και έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα. Ελπίζουμε η επισκεψιμότητα να ξεπεράσει τα 1.000 άτομα που είναι σήμερα και να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη δράση σε πανελλαδικό επίπεδο, λέει από την πλευρά της η υπεύθυνη των οικονομικών της ομάδας, η Ειρήνη Μπουλά. Να πούμε ότι στην εικονική αυτή επιχείρηση συμμετέχουν ακόμα, όπως είναι η ρόλη τους, η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού, η Ειρήνη Κίνδυλα, και βέβαια ο υπεύθυνος τεχνικών υπηρεσιών, ο Ηλίας Μπιλιχούτης, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της ιστοσελίδας. Να παρακολουθήσουμε λοιπόν τι λένε τα παιδιά αλλά και ο καθηγητής τους για την αξιόλογη αυτή προσπάθεια που έχει γίνει στο ΕΠΑΛ των Καρδαμήλων. Γενικά, ό,τι κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να έχει μια συνέχεια. Ναι. Το βασικό είναι αυτό, ότι μάθανε προσομοίωση. Πώς μια ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να στηθεί. Τι νομική μορφή θα πάρει, ποιος θα είναι ο διευθυντής, πώς θα κάνει ο λογότυπο. Λογότυπο, το σήμα σου, το ιατάκα σου, το διαφημιστικό σου. Σας καλωσορίσουμε και εμείς στο σχολείο και στην ομάδα μας. Ουσιαστικά δεν κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό που είναι το ζητούμενο για την τεχνική εκπαίδευση. Δηλαδή, συνδυάζουμε θεωρία και πρακτική διάσταση της γνώσης. Κάναμε μια εικονική επιχείρηση με τα παιδιά, η οποία έχει ως αντικείμενο την ανέβριση, συγκέντρωση προσφορών των καταστημάτων της Χίου σε ένα οργανωμένο διαδραστικό website. Και είναι μια δραστηριότητα την οποία συζητήσαμε με τα παιδιά, δώσαμε ρόλους, φτιάξαμε σποτάκια. Και πριν δύο εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα σε ένα έτσι... Ναι, υπήρχε έκθεση σχολικών εικονικών επιχειρήσεων. Εκεί είχαμε και εμείς φέτος παρουσία για πρώτη φορά. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία, γιατί ήρθαμε σε επαφή με όλες τις ιδέες των παιδιών από όλη την Ελλάδα. Και πιο πολύ ήταν κάτι που χαροποίησε τα παιδιά, γιατί ανταλλάξαν ιδέες μεταξύ τους, είδανε και τα υπόλοιπα σχολεία πώς οργανώνονται πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη εμπειρία.
Η ιδέα του να στηθεί στο σελίδα ήταν προϊόν, ας πούμε, συλλογικής απόφασης. Πώς ξεκίνησε? Κοιτάξτε, να κάνετε δηλαδή στο σελίδα και να μην κάνετε κάτι άλλο, ας πούμε. Εμείς κοιτάζουμε κάθε χρόνο πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τη γνώση των μαθημάτων. Εδώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλά μαθήματα ειδικότητας. Προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να φύγουμε από το βιβλίο. Το να κατασκευάσουμε μια ιστοσελίδα που παρέχει μια υπηρεσία και μάλιστα κοινωνικού περιεχομένου ήταν κάτι που το γνωρίζαμε σαν αντικείμενο. Η τεχνολογία μας παρέχει τα εργαλεία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι δωρεάν και που να είναι και φιλικό στο χρήστη και διαδραστικό. Από εκεί και πρέπει να το δώσουμε περιεχόμενο και νόημα. Αυτό έγινε βάσει όλων των γνώσεων που μας φέρνουν τα μαθήματα που διδάσκονται στον τομέα των οικονομικών, στα επαγγελματικά λύκεια. Και είναι μια ιστοσελίδα που δεν μένει σε θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή, έχουμε και στην πράξη, ας πούμε, και βλέπουμε και μέσα σε αυτή τοπικές επιχειρήσεις. Έχει γίνει βιώσιμη. Είναι μεν εικονική επιχείρηση, αλλά έχει αρκετά ρεαλιστικό περιεχόμενο. Στην ουσία, έχει τρεις κεντρικούς άξονες. Αφενός, συγκέντρωση προσφορών των καταστημάτων ισχύου και αφετέρου, προσπαθούμε να πείσουμε εδώ με την ομάδα επιχειρηματίες να φτιάξουν προσφορές που να απευθύνονται στην νεολαία κυρίως. Mm-hmm. Το πιο απλό πράγμα, είτε ένα δωρεάν καφέ, ένα δωρεάν κουλουράκι, ένα 5% συνολική τιμή, φωτοτυπίες που είναι σημαντικό, οτιδήποτε από το πιο μικρό ως το πιο μεγάλο, mm-hmm. το αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας και είναι πολύ χρήσιμο γιατί κάποιος που θα μπει στην ιστοσελίδα μπορεί μέσω αυτού του κόμβου να ενημερωθεί για το που μπορεί να φάει φτηνά, να πιει φτηνά, να αντιθεί φτηνά. Είναι ένας ενημερωτικός κόμβος που απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες ομάδες, σε άνεργους, σε νέους, σε μαθητές, σε φοιτητές, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρη ενημέρωση για την προστασία του εισοδήματος του καταναλωτή. Και τα παιδιά δηλαδή δηλώσουν, ας πούμε, στην αρχή του έτους. Σκεφτήκαμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις. Είπανε, κάναμε brainstorming, αυτή είναι η ιδέα, εύκολη, χρηστική, κοινωνική, ξεκινάμε. Βλέπουμε εδώ, βλέπουμε και το περιβάλλον της ιστοσελίδας και να ξεκινήσουμε καταρχήν να μας συστηθείτε και να μας πείτε και ποιος είναι ο ρόλος σας στην ομάδα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Δήμητρα Στήρου και είμαι η Διευθύντρια της επιχείρησης. Και εμένα ο ρόλος μου σε αυτή την επιχείρηση είναι να βοηθάω τα παιδιά και να βλέπω πώς πηγαίνει η επιχείρηση. Και γενικά είμαι η Διευθύντρια και... Αυξημένες αρμοδιότητες, δηλαδή. Ναι. Είμαι το κεφάλι της επιχείρησης. Πώς πάει η επιχείρηση, λοιπόν? Η επιχείρηση πάει πολύ καλά. Έχουμε γύρω στις 30 προσφορές αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όλο μιλάμε σε επιχειρήσεις και έτσι μας στέλνουν τις προσφορές τους. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι αργότερα θα μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε και πανελλαδικά. Αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή. Αυτός είναι ο στόχος μας. Mm-hmm. Ναι. Τώρα το επίκεντρό μας είναι ηχείος, αλλά μετά θα είναι πανελλαδικά. Όχι, είναι ωραία τα πράγματα. Και πέρυσι είμαστε το μοναδικό σχολείο σε όλη τη Χίο που κερδίσαμε βραβείο καινοτομία. Γιατί κάναμε αυτό με τη μαστίχα και τον εναλλακτικό τουρισμό. Λοιπόν, και υπεύθυνη marketing. Ναι. Μπουλά Κρυσταλία λέγομαι. Εδώ με τη Διευθύντρια μοιράζουμε φυλάδια σε επιχειρηματίες, προσεγγίζουμε μάλλον τις επιχειρηματίες ώστε να μας δώσουν την προσφορά τους, να την ανεβάσουμε στο site. Έχουμε το email μας όπου στέλνουν και εκεί διάφοροι επιχειρηματίες την προσφορά τους, την ανεβάζουμε. Εδώ με τον υπεύθυνο μας βοηθάει και τα ανεβάζουμε. Ναι, στα τεχνικά. Αυτά. Τι άλλο. Πάει πολύ καλά η επιχείρηση. Δεν το περιμέναμε. Στην αρχή νομίζαμε ότι δεν θα μας πιστέψουν ότι είμαστε και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ευτυχώς όμως βλέπουμε ότι οι προσπάθειες των επιχειρηματιών όλο και αυξάνονται να φτιάξουν προσφορές, να βοηθήσουν τους φοιτητές. Mm. Κάνουν πολλά πράγματα, ευτυχώς. Εσείς δηλαδή τους ζητάτε να σας δώσουν τις προσφορές? Ναι, μια προσφορά στο να τους διαφημίσουμε κιόλας και να τους ανεβάσουμε στο site να μπαίνουν οι φοιτητές και οι νέοι πιο πολύ να βλέπουν. Στην αρχή σας αντιμετώπισαν έτσι με διστακτικότητα? Ναι, στην αρχή δεν μας πίστευαν. Δηλαδή, και εμείς διστάζαμε λιγάκι να πάμε να τους πούμε ότι είμαστε μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ότι θέλουμε την προσφορά σας ή να φτιάξετε προσφορά. Εντάξει, δεν μας πολύ πιστεύαν, αλλά μετά είδαν το site ότι ανεβάζανε και άλλοι επιχειρηματίες και έτσι πήραν τις αποφάσεις τους να κάνουν και εκείνη προσφορά να ετοιμάσουν, αλλά και να μας στείλουν να τους ανεβάσουμε και να τους διαφημίσουμε. Το όνομά σου? Ηλίας Μπλεχούτης. Είμαι υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης. Ασχολούμαι γενικά με την ιστοσελίδα και αυτά. Πώς το στήσατε το site αυτό, έτσι σας βοήθησαν, φαντάζομαι, οι καθηγητές? Ναι, έτσι, ναι, ο καθηγητής ο κύριος Κούκιας. Έχετε ανάλογο μάθημα, το μάθημα της πληροφορικής, ας πούμε? Όχι, εντάξει, όχι. Αλλά
Ήταν εύκολο, ήταν έτσι το. Πώς σχεδιάσατε το χώρο, το πώς θα φαίνεται, έτσι, τη διαμόρφωση. Ήταν εύκολο και το site που το φτιάξαμε, μας έδειξε και οδηγίες, ήξερε και ο κύριος Κούκιας. Οπότε τώρα μαθαίνετε και όλες και σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή μπορείτε, ας πούμε, και εσείς, αν θέλετε, να φτιάξετε μία ιστοσελίδα ή ένα blog. Ναι. Έχετε πάρει τις γνώσεις. Ναι. Για το πώς θα γίνει αυτό. Ναι, έχουμε. Mm-hmm. Πώς θα εξελιχθεί η ιστοσελίδα. Πιστεύω μέχρι τώρα έχει πάει καλά και περιμένω και καλύτερα. Να δούμε. Πόσο επισκέπτες είχες. Χία 120 έχουμε. Πόσο καιρό λειτουργεί. Δύο μήνες. Η Αγελάδα που έπεσε από τον ουρανό είναι ο τίτλος της ταινίας που θα προβάλλει κινηματογραφική λέσχη της Χίου. Η προβολή θα γίνει αύριο στις 8.30 το βράδυ στο Ομήριο. Αύριο τώρα θα γιορτάσει τη γενέθλια ημέρα της η 96 ΑΔΤΕ, παρουσία σύσσωμης της στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του νησιού. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν στις 11 παρατέταρτο στο χώρο του στρατοπέδου Γκιάλα. Συνεχίζονται για τελευταίο Σαββατοκύριακο οι παραστάσεις του ΔΙΠΕΘΕ με το έργο «Σύντροφε Μεγαλειότατε» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Οι παραστάσεις θα δοθούν το Σάββατο στις 8.30 το βράδυ στο Ομήριο και την Κυριακή στις 6.30 το απόγευμα πάλι στην σκηνή του Ομηρίου. Ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χίου Λέων Αλάτιος προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του στον αποκριάτικο χορό που θα διοργανώσει το Σάββατο στις 9 το βράδυ στο κέντρο Χάραμα. Τώρα το Σάββατο το πρωί από τις 11 συγκεκριμένα ο Κώστας Τέτερης και η Μέλη Τσακού θα κατασκευάσουν και θα δείξουν στα παιδιά πώς να κατασκευάζουν παραδοσιακούς χαρταετούς. Η δράση αυτή θα γίνει στο καφέ Ηλιάστρα στην πλατεία του Φρουρίου. Να περάσουμε να δούμε και μια είδηση από την αθλητική επικαιρότητα με την Δάφνη να ανακοινώνει ότι νέος προπονητής της ομάδας θα είναι ο Στέφανος Παπαθεοδόρου. Το διοικητικό συμβούλιο της ομάδας ευχαριστεί τον μέχρι πρότινος προπονητή, τον Δημήτρη Ζανίγκο, για την προσφορά του, ενώ επισημαίνει ότι γυμναστής της ομάδας παραμένει ο κύριος Γεώργιος Τριανταφυλάκης. Τώρα, πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του ΒΑΟΛ μπροστά σε περίπου 300 θεατές οι εξετάσεις πιστοποίησης και αξιολόγηση των μαθητών της σχολής του Σότοκαν Καράτε. Ο πιστοποιημένος προπονητής Παναγιώτης Μπίτσικας αξιολόγησε τους αθλητές δίνοντας τις αντίστοιχες ζώνες, ενώ ακολούθησαν αγώνες επίδειξης που ενθουσίασαν όσους παραβρέθηκαν. Εμείς να παρακολουθήσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Είστε ευχαριστημένοι από τη σημερινή επίδειξη? Πάρα πολύ. Νομίζω ότι τα παιδιά τα δώσαν όλα. Έτσι, εντάξει, είναι και κάτι το οποίο από ό,τι είδα έχει και πάρα πολύ κέφι και χαρά και ήταν όλα μια χαρά, θα έλεγα. Δεν είχε κάτι διαφορετικό από ό,τι περιμέναμε. Ο γιος σας πόσο καιρό είναι πάει στη σχολή? Είναι πολύ λίγο καιρό. Πάει 4 μήνες. Είναι πολύ μικρό. Είναι η άσπρη ζώνη. Γιάννη! Ο κύριος Γιάννης είναι. Έτσι, προσπαθεί, εντάξει, σε αυτήν την ηλικία τα παιδιά περισσότερο πάνε για παιχνίδι πρώτα και νομίζω πως σιγά σιγά και με τη βοήθεια του Παναγιώτη συνειδητοποιούν ότι το καράτε ή το σώταν που κάνουν είναι κάτι διαφορετικό, μπορεί να τους βοηθήσει και για αυτοάμυνα και για άθληση στα επόμενα χρόνια. Η εξετάση εδώ στο ΒΑΟΛ της σχολής μόλις τελείωσαν, κύριε Μπίτσικα, η εντύπωση σας? Πιστεύω ότι τα παιδιά από τον Σεπτέμβριο που προπονούνται ήσαν πάρα πολύ καλά, από ότι θα το δείτε κι εσείς. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ καλό και μένω ευχαριστημένος. Μένω ευχαριστημένος γιατί έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και στην Ομοσπονδία και εδώ. Εγώ σαν άτομο το είχα παραμελήσει στο καράτε λίγο, όχι το είχα παραμελήσει. Κατέβαινα με κάποια κρύα καρδιά στους αγώνες. Είχα διαφωνήσει σε πολλά πράγματα που γινόντουσαν στην Αθήνα. Είχα και εγγράφους. Όχι προσπαθήσει, έκανα και εγγράφους διάφορα παράπονα. Πιστεύω ότι τώρα άλλαξε και η ηγεσία και η διαιτησία και αρχίζει ξανά να φτιάχνει λίγο. Δηλαδή τα κάναμε, τα είχαμε κάνει εδώ και 3-4 χρόνια. Το καράτε ήταν ο λίγον την μπάχαλος στην Αθήνα και εδώ. Βέβαια είναι σκληρά αυτά που λέω, αλλά όπως κάναμε την Ελλάδα μπάχαλο, είχαμε κάνει και λίγο το καράτε και είχα κουραστεί να κατεβάζω παιδιά με διάφορες κομπίνες να γίνονται πράγματα κάτω που δεν μου άρεσαν καθόλου. Τα έθεσα θέματα πολλές φορές. Δεν υπήρχε ανταπόκριση. Αυτή τη στιγμή, τις τελευταίες αγώνες άρχισαν κάπως τα πράγματα να αλλάζουν
Και πιστεύω και εγώ, όπως πάντα, όταν πηγαίναμε άλλες φορές, κατεφέρναμε πάντα και μετάλλια και αυτά, πιστεύω ότι και τώρα θα βαδίσουμε πάρα πολύ προς το καλύτερο. Όπως κάθε χρόνο και φέτος ετοιμάζουμε ένα γκρουπ που κάνουμε αυτοάμυνας για μεγάλους ανθρώπους, έτσι, για μικρούς, για μεγάλους, για όποιος θέλει δηλαδή μπορεί να έρθει, όχι καράτε όμως, είναι αυτοάμυνα. Σύμφωνα με τη ζωή που ζούμε σήμερα, καλό είναι να ξέρουμε 5 πράγματα και να αποφύγουμε αν μας τύχει κάτι. Φέτος έχουμε Απρίλιο, Μάη, 2 μήνες. Και ό,τι μπορεί να μάθει ο καθένας, να μπορέσει να αποφύγει 5 πράγματα στη ζωή του. Καλό είναι να μας τύχει ποτέ τίποτα. Δυστυχώς, είμαστε σε έναν κυκαιώνα με διάφορους ανθρώπους γύρω μας, που ποτέ να μην μας συμβεί, αλλά καμία φορά, εκεί που δεν το περιμένουμε, πάντα μας τυχαίνει κάτι. Καλό είναι όποιος μπορεί και θέλει να έρθει και πάντα εύχομαι ποτέ να μην του τύχει τίποτα. Σίγουρα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είδαμε έτσι ωραία πράγματα. Το ευχαριστήκαμε πολύ σαν γονείς που φέρνουμε τα παιδιά μας στη συγκεκριμένη σχολή, του κύριου Μπίτσικα. Διαπιστώσαμε έτσι μια πάρα πολύ καλή οργάνωση για πρώτη φορά εδώ στο γυμναστήριο του ΒΑΟΛ. Και ευελπιστούμε σαν γονείς να έχουμε καλύτερη συνέχεια για τα παιδιά μας. Το παιδί σε πόσα χρόνια πάει στη σχολή? Είναι ο δεύτερος χρόνος τώρα και πήγε στη μισή πορτοκαλί ζώνη δηλαδή. Ξέρετε, δεν έχει κατά τη γνώμη μου αξία μόνο οι ζώνες. Σημασία έχει ότι επειδή γνωρίζω και τον συγκεκριμένο άνθρωπο, προσπαθεί ο άνθρωπος πέρα από τη σωματική έτσι, καλύτερη λειτουργία των παιδιών και την άσκηση να μεταδώσει και ένα ήθος τόσο σε αγωνιστικό επίπεδο όσο και πραγματικά έξω στη ζωή που λέμε. Να περάσουμε τώρα να δούμε τον καιρό για αύριο που αναμένεται αίθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν από βόρεια κατεύθυνση με ένταση που θα φτάνει τα 4 μποφόρα. Απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με καθαρό ουρανό, τη θερμοκρασία στους 10 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βόρεια διεύθυνση και ένταση που δεν θα ξεπερνάει τα 4 μποφόρα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Από εμάς, καλό σας βράδυ.